Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι όπως κάνω κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα εδώ στο Δείγμα Γραφής, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Βεργίνας Τηλεόρασης. Να πούμε ότι το Δείγμα Γραφής τελειώνει σήμερα για φέτος. Πρώτα ο Θεός στις 4 Ιανουαρίου θα είμαστε και πάλι μαζί μετά την περίοδο των γιορτών. Σήμερα θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Από τη Δευτέρα 4 του μηνός όμως και πάλι θα είμαστε μαζί προκειμένου να δούμε, να κάνουμε πρώτα τον απολογισμό μας και μετά να βλέπουμε καθημερινά τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Έτσι, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε να συγκεντρώνουμε έναν το δυνατόν ευρύτερο επικοινωνιακό και πληροφοριακό όγκο, τον οποίο σας τον παρουσιάζουμε προκειμένου εσείς, σύμφωνα με τη δική σας οπτική γωνία, να κάνετε την καλύτερη δυνατή ανάλυση κάθε εξέλιξης, κάθε είδησης. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε κάποια έτσι, από τα δικά μας σχόλια, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Για το δεύτερο θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο δύο απρεπείς και πολύπειρους δημοσιογράφους της πόλης, τον Μάκη Βοητσίδη και τον Παντελή Σαββίδη. Θα είναι μαζί μας εδώ προκειμένου να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις μέσα και από τις δικές τους οπτικές. Θα συζητήσουμε φυσικά την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Θα τους ρωτήσω ιδιαίτερα τον Παντελή που εξειδικεύεται στην ανάλυση των γεωστρατηγικών θεμάτων, τι συμβαίνει με την ιστορία της Παλαιστίνης, τι συμβαίνει με την ιστορία της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, αλλά και για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής που έτσι με πάρα πολύ απροσδόκητο τρόπο έχουν σκάσει αρκετά θέματα σήμερα. Έχουμε και ένα πρόβλημα με την Τσεχία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα μας απασχολήσουν θέματα της παιδείας. Ο Αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κ. Νίκος Φασφαλής, θα είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τι συμβαίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με την ευκαιρία μάλιστα της σημερινής έναρξης του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Από σήμερα σε πολλά σχολεία της χώρας παρέχεται, χορηγείται δεκατιανό, γιατί η κυβέρνηση και πολύ ορθά έκρινε ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν νηστικά στο σχολείο λόγω της οικονομικής αδυναμίας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα αναλυτικά, καθώς ο κ. Φασφαλής, ένας έτσι πολύ έμπειρος συνδικαλιστής στον χώρο της παιδείας, είναι δάσκαλος και αρκετά χρόνια αιρετός σε όλα τα επίπεδα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής θα έχουμε εδώ μαζί μας τον συγγραφέα, τον κύριο Σάκη Μουμτζή, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο του βιβλίο. Το νέο του βιβλίο αφορά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και τη βία από την πλευρά της αριστεράς για το χρονικό διάστημα από το 1947 μέχρι το 1950. Το βιβλίο αυτό, το οποίο θα μας παρουσιάσει ο κύριος Μουμτζής, είναι το δεύτερο του ίδιου συγγραφέα. Το πρώτο, το οποίο επίσης το έχουμε παρουσιάσει εδώ από την εκπομπή μας, αφορά την προγενέστερη περίοδο του ελληνικού εμφυλίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε ιστορικές πτυχές αυτού του τόπου, γιατί όπως έτσι λέμε και πάρα πολύ συχνά, ο λαός ο οποίος ξεχνά την ιστορική του πορεία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει και η περίοδος του εμφυλίου πολέμου είναι μια εξαιρετικά σημαντική περίοδος για την ιστορική ανάγνωση όλου του ελληνισμού. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ο έτσι πολύ γνωστός θεσσαλονικιός επιχειρηματίας και νομικός και συγγραφέας, ο κ. Σάκης Μουμτζής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από το χώρο της αριστεράς, είναι μελετητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και όλου του χώρου της αριστεράς και μέσα από την δική του οπτική μας κάνει έτσι τον καλύτερο ξεναγό σε αυτές τις δύσκολες περιόδους του ελληνισμού, οπότε πιστεύουμε ότι η συζήτηση μαζί του θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπως άλλωστε κάθε φορά είναι. Να αρχίσουμε όμως τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο θέμα θα μας το δώσει από την αίθουσα σύνταξης η Στελίνα η Μαργαριτίδου και αφορά μια έτσι πολύ σημαντική δραστηριότητα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Στελίνα, σε ακούμε. Ναι, εγκαινιάζεται τώρα αυτή την ώρα το FES Mall, το Open Mall Christmas,
Πρόκειται για ένα υπαίθριο εμπορικό κέντρο. Βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Βογατσικού. Τώρα θα ξεκινήσει και ένα street party, ένα υπαίθριο party προκειμένου να εγγενιαστεί αυτή η ανοιχτή αγορά και φυσικά να ανέβει λίγο και η θερμοκρασία και η ψυχολογία των καταναλωτών που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Στο υπαίθριο λοιπόν εμπορικό κέντρο συμμετέχουν 445 επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρχουν 18 οδοί, 12 πάρκινγκ, 4 στάσεις λεωφορείων και 3 πιάτσες ταξί, έτσι ώστε να γίνεται εύκολη η μετακίνηση όσων θέλουν να περάσουν από εκεί. Η υλοποίηση του θέσμου όλο αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση της αγοράς και της επιχειρηματικότητας της πόλης, αλλά πρωτίστως την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και φυσικά την τόνωση του ψυχολογικού κλίματος, το οποίο είναι ιδιαίτερα παγωμένο. Το ανοιχτό εμπορικό κέντρο οριοθετείται στην περιοχή, όπως είπαμε, μεταξύ της πλατείας Αριστοτέλους, της Μητροπόλεως, της Λεωφόρου Νίκης και του Λευκού Πύργου, πιάνει δηλαδή ουσιαστικά το κέντρο της πόλης. Εκεί η πρόθεση των μαγαζιών που συμμετέχουν είναι να εφαρμοστούν καινοτομίες που θα αρέσουν στον κόσμο, ώστε να μπορεί ένα open mall, δηλαδή μια αγορά, να λειτουργήσει σαν να είναι κλειστή. Θα υπάρξουν γιορτές δρόμου, δημιουργική απασχόληση των παιδιών που επισκέπτεται το κέντρο μαζί με τους γονείς τους, επιδείξεις μόδας, πολιτιστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Τα καταστήματα που έχουν ενταχθεί θα ακολουθούν ενιαία πολιτική, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στα κλειστά εμπορικά κέντρα. Ενώ η περιοχή του Open Mall έχει οργανωθεί με πεζοδρομήσεις, ειδικές σημάνσεις και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού της. Παράλληλα με το υπαίθριο πάρτι απόψε θα υπάρξουν και μουσικές εκδηλώσεις σε 3 σημεία αυτής της ανοιχτής αγοράς στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλου, στη Λασάνη και στο Λευκό Πύργο. Και ο Εμπορικός Σύλλογος θα διατηρεί τη διαχείριση αυτής της πρωτότυπης, ας την πούμε, αγοράς για έναν χρόνο. Αυτά. Μάλιστα. Ασφαλώς πρόκειται για μια προσπάθεια των εμπόρων της πόλης να κρατήσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η αγοραστική κίνηση έχει φύγει λιγάκι από το κέντρο, έχει διασπαρεί στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, στο Κόσμος για παράδειγμα, στο Μακεδονία ή στο City Gate, που είναι εκτός του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και είναι λογικό να απαιτούνται ενέργειες ώστε αυτό το αγοραστικό ενδιαφέρον να επιστρέψει στην καρδιά της πόλης και να μην βγαίνει παρά έξω. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος, έτσι, Στελίνα. Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον, Χρήστο μου, αν μου επιτρέπεις, να δούμε και κατά πόσον αυτή η υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί και τις Κυριακές. Γιατί βέβαια βρίσκεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης και ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός, ακόμη και προορισμός για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αρκετό εσωτερικό τουρισμό, περιμένουμε και τουρίστες τώρα στις γιορτές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή η αγορά όλες τις μέρες, με τι ωράριο και πώς θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι για να επιστρέψει ο κόσμος για τα ψώνια του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλικό προς τον κόσμο. Κακά τα ψέματα, Στελίνα, το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί η διάθεση και να υπάρχει, αν δεν υπάρχουν τα λεφτά, δεν γίνεται τίποτα. Ναι, καλά, αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος περνά μια παρατεταμένη λιτότητα και έχει περιορίσει τις αγορές του σε κάθε επίπεδο. Αυτό είναι δεδομένο, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως ακόμα και αυτά τα μειωμένα χρήματα τα οποία πρέπει να ξοδευτούν και θα ξοδευτούν από την ελληνική οικογένεια, το ζήτημα είναι το πού θα ξοδευτούν. Κακά τα ψέματα, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που έχουν στην Θεσσαλονίκη ζωή μέχρι και 10 έτη, έτσι, είναι κάποιες υποδομές οι οποίες προσφέρουν αρκετές ανέσεις στον κόσμο. Προσφέρουν άνετο πάρκινγκ, προσφέρουν ασφάλεια στη μετακίνηση. Πολλοί από εμάς που έχουμε μικρά παιδιά φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο της πόλης γιατί υπάρχει η κίνηση με τα αυτοκίνητα και με τις μοτοσυκλέτες. Δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα στα εμπορικά κέντρα τα οποία είναι κλειστά. Υπάρχει και έτσι καλύτερη ασφάλεια με security κλπ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία καλώς ή κακώς
προσελκύουν πολύ κόσμο στα εμπορικά κέντρα. Το ζήτημα είναι ότι αν έχουμε μια πιο φιλική έτσι, κατάσταση, μια πιο θελκτική κατάσταση στο κέντρο της πόλης, πιστεύω ότι περισσότεροι Θεσσαλονικοί θα πηγαίνουν προς το κέντρο παρά προς τα εμπορικά κέντρα. Άρα χρειάζεται συνολικές ρυθμίσεις και στο θέμα της στάθμευσης και στο θέμα της ασφάλειας και στο θέμα της άνεσης στην κίνηση του κόσμου. Άλλωστε δεν υπάρχουν έτσι και πολλά ομορφότερα μέρη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αν το επιτρέπει και ο καιρός, νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή έτσι, κατάσταση για τον κόσμο να κάνει μια άνετη βόλτα στο κέντρο, να κάνει τα ψώνια του, αλλά και να χαρεί και τις ομορφιές της πόλης, τις οποίες έτσι, δεν τις συγκρίνει κανείς με κανένα εμπορικό κέντρο. Νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου, Στελίνα. Συμφωνώ και θα έχουμε και σύμμαχο τον καιρό από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι της δραστηριότητας του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ θετικό να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες με το δεδομένο ότι τα πράγματα δεν κινούνται αυτόματα στην αγορά. Η αγορά, η κατανάλωση είναι ένα πλήρως ανταγωνιστικό πεδίο στο οποίο αυτός που προσφέρει περισσότερα στον καταναλωτή θα πάρει και την προτίμησή του. Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ καλά οι έμποροι της πόλης και μπράβο τους. Τώρα, έχουμε έτσι 3-4 θεματάκια από τη σημερινή επικαιρότητα. Να τα δώσουμε έτσι μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια συνεδρίαση στη Βουλή. Σήμερα, έτσι δεν ξέρω, στο επίπεδο της πολιτικής ανάλυσης έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, ειλικρινά σας το λέω, πώς είναι δυνατόν η Ελληνική Βουλή ομόφωνα να εκδίδει ένα ψήφισμα υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους από την Ελληνική Δημοκρατία. Στο ψήφισμα αυτό, στην πρώτη του παράγραφο, να καλεί ομοφώνως την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, τη στιγμή που είναι εξαιρετικά σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση, για λόγους που έχουν να κάνουν με την διεθνή πολιτική σκηνή, αλλά και με την ελληνική διπλωματία και τις προτεραιότητές της, έχει δηλώσει σαφέστατα ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα έτσι, κόσμιο τρόπο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, το είπε χτες στον κύριο Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστίνης, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Ο κ. Τσίπρας, που ρωτήθηκε χθες, είπε σαφέστατα ότι ναι, η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος, ωστόσο θα το κάνει σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία θα κρίνει η ίδια ότι θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε αυτό το διεθνές ζήτημα και όχι τώρα. Αυτό είναι μια εξαιρετικά σαφής έτσι, τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα θα μου πείτε, παλιότερα ο κύριος Τσίπρας έλεγε διάφορα ηρωικά και διάφορα έτσι μεγαλόστομα. Αυτά δεν υπάρχουν πια, ανήκουν στο παρελθόν. Θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος με παλαιστινιακά μαντήλια διαδήλωνε κάποτε στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά έχουν περάσει, φυσικά δεν ισχύουν. Το συμφέρον της χώρας ορίζει ότι θα πρέπει να τα έχουμε καλά με τους Ισραηλίτες και να αναπτύξουμε έτσι, πολυεπίπεδες συνεργασίες με το κράτος του Ισραήλ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα τους κάνουμε το χατήρι και δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, γιατί μας πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το να βγαίνει η Ελληνική Βουλή και να εγκρίνει ομόφωνα μάλιστα από όλες τις πτερυγές της ένα τέτοιο ψήφισμα, ειλικρινά, σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης, έτσι νομίζω ότι προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι βοηθάει σε τίποτα. Η επόμενη είδηση που έχει να κάνει με την σημερινή έτσι, ειδησιογραφία έρχεται, είναι μια επαναλαμβανόμενη είδηση. Λέει ότι εντός της ημέρας θα εκταμιευθεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ του νέου μνημονίου από την πλευρά των δανειστών, με το δεδομένο ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Είναι μια είδηση την οποία την ακούμε αρκετές εβδομάδες, με το δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε όλα εκείνα τα προαπαιτούμενα προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα αυτά. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από την πλευρά των Βρυξελών που λέει ότι ίσως εντός της ημέρας θα εκταμιευθεί αυτό το ποσό, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς ως Ελλάδα. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι έχουμε καλύψει ως Ελλάδα όλα τα προαπαιτούμενα, αυτό μας το έχουν αναγνωρίσει. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό και τα χρήματα αυτά τα χρειαζόμασταν πολλούς μήνες νωρίτερα. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να διαπραγματεύεται η ελληνική πλευρά προκαλεί μια σειρά από τέτοια προβλήματα. Η τρίτη σημερινή είδηση για την οποία θα ήθελα
έτσι να σας μιλήσω, είναι η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας χτες αργά το βράδυ να πουλήσει τη θυγατρική της, την Finance Bank, την τουρκική, την οποία την είχε αγοράσει πριν από περίπου 10 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Τράπεζα είχε κάνει μια πολύ σημαντική επένδυση στην τουρκική αγορά. Είχε αγοράσει μια έτσι πολύ γνωστή τράπεζα της γειτονικής χώρας. Αναγκάζεται μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια, αλλά και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα συνολικά ο τραπεζικός τομέας, να προβεί σε αυτή την πώληση. Γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει από την πώληση αυτή. Πωλήθηκε, όπως όλα δείχνουν, στην κρατική τράπεζα του Κατάρ. Αυτό είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι για μία ακόμη φορά ζούμε ένα έτσι στιγμιότυπο στο οποίο, επειδή ακριβώς η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά, για το λόγο αυτό δεν πάει καλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και όταν δεν πάει καλά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες αναγκάζονται να αποχωριστούν σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία. Δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση έχουμε έρθει και δυστυχώς αυτή την κατάσταση δεν ήταν δυνατόν να την καταπολεμήσουμε παρά το γεγονός ότι την έχουμε πληρώσει εξαιρετικά ακριβά τα προηγούμενα χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο θα βάλουμε και την άλλη είδηση που έχουμε από τον Πειραιά. Υπάρχει διαρκές στο ενδιαφέρον των Κινέζων να αγοράσουν, να νοικιάσουν μάλλον το λιμάνι του Πειραιά για τα επόμενα 40 χρόνια και το υπόλοιπο από αυτό το οποίο είχαν νοικιάσει. Η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του οργανισμού Λιμένος Πειραιός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ευτυχώς, γιατί όπως όλα δείχνουν, μια τέτοια επένδυση θα φέρει πολύ μεγαλύτερη εμπορευματική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και φυσικά ανήκουν στο παρελθόν όλα εκείνα τα μεγαλόστομα και τα ηρωικά τα οποία έλεγαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκρατικοποίηση των λιμένων. Προχωρούν κανονικά το σχέδιο αποκρατικοποίησεων και όπως μαθαίνουμε είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα προχωρήσουν με τον ίδιο ρυθμό και για την αποκρατικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Πιτσιόρλας, ήδη υπάρχουν 8 μεγάλες εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να μπουν στην αποκρατικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αυτό το ανακοίνωσε ο κ. Πιτσιόρλας με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και νομίζω ότι και αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να διαχειρίζεται αυτά τα θέματα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Σε αντίθεση φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αυτή την υπόθεση. Το καλό στην υπόθεση αυτή είναι ότι τέτοιες αποκρατικοποιήσεις προχωρούν χωρίς καμία περίπου αντίδραση. Δεν έχουμε δηλαδή αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να ζούμε σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Ούτε διαδηλώσεις γίνονται στον Πειραιά, ούτε καταλήψεις κάνουν οι λιμενεργάτες και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγαίνουν έτσι με μεγάλες και ηρωικές ανακοινώσεις να καταγγείλουν τους άλλους σαν γερμανοτσολιάδες, σαν ανθρώπους οι οποίοι ξεπουλάνε την περιουσία του λαού. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προχωρά το πρόγραμμα των αποκρατικοποίησεων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της. Αυτές ήταν οι 4 ειδήσεις για τις οποίες ήθελα να σας ενημερώσω. Να πάμε όμως για τα επόμενα λίγα λεπτά στις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην το πιστεύετε πολύ από εσάς, ωστόσο ακόμα και μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα από την διαδικασία της Κυριακής. Το ρεπορτάζ το δικό μας τι λέει? Λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής των αποτελεσμάτων από όλη τη χώρα, ωστόσο θα πρέπει μία σειρά από παράγοντες, υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας, η συνεργαζόμενη εταιρεία, αλλά και οι εκπρόσωποι των 4 υποψηφίων προέδρων, να δουν, να ελέγξουν εξονυχιστικά όλη τη διαδικασία και να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από τα επίσημα αποτελέσματα. Μόνο τότε η Νέα Δημοκρατία θα τα ανακοινώσει επίσημα και αυτή η διαδικασία καθυστερεί. Μπορεί να είναι παράδοξο, αλλά αυτή είναι η αιτιολογία η οποία μας δίνεται από την Οδό Συγκρού. Να πούμε ότι χθες αργά το βράδυ, επειδή ακριβώς η όλη υπόθεση είχε καταντήσει και ένα ψηλό ανέκδοτο, ο κύριος Τραγάκης αναγκάστηκε να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση για το 85% όμως των εκλογικών τμήματων. Να δούμε την ανακοίνωση αυτή, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το συνδυασμό των φαξ που έχουν έλθει στο κόμμα
αλλά και από τη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαβιβάσεων από τους προέδρους των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμήματων. Λοιπόν, έχουμε επί 1.062 εκλογικών τμήματων από τα 1.251 που ήταν σύνολο. Έχουν λάβει Βαγγέλης Μεϊμαράκης 39,51%, Κυριάκος Μητσοτάκης 28,27%, Απόστολος Τζιτζικώστας 21,15% και Άδωνης Γεωργιάδης 11,07%. Από τα εκλογικά τμήματα που λείπουν και θα πάρουμε τις τηλεμοιοποιητήρες, τα φάξ δηλαδή, τα περισσότερα είναι από το λεκανοπέδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα τι ώρα το υπολογίσουμε να έχουμε το 100%. Δεν έχουμε. Αύριο, παιδιά, όπως ξέρετε, θα υπογράψουμε το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας που είναι το επίσημο αποτέλεσμα και το έγγραφο. Αυτό είναι περίπου, στο 85%. Είναι... Λοιπόν, αυτό είναι το επίσημο του 85%. Έτσι, από το ρεπορτάζ τώρα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι αν δει κάποιος τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, τουλάχιστον στο 85% των εκλογικών τμήματων, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε έτσι μεγάλες αλλαγές όταν θα έχουμε το 100% των εκλογικών τμήματων. Λοιπόν, βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα, έτσι διαπιστώνουμε ότι η διαφορά είναι περίπου στις 11 μονάδες ανάμεσα στους δύο πρώτους που θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο. Τώρα, γνωρίζουμε ήδη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ταχθεί στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από το ρεπορτάζ το δικό μας προκύπτει ότι η πλευρά του Απόστολου Τζιτζικώστα δεν θα τοποθετηθεί δημόσια, αν και κάποιοι από τους επώνυμους, εντός εισαγωγικών η λέξη, υποστηριχτές θα ταχθούν στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, σύμφωνα με στενές του συνεργάτες, σκέφτεται πάρα πολύ για το αν θα πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη ο ίδιος δεν έχει καταλήξει, ωστόσο οι περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν υπέρ της σιωπής του και όχι υπέρ της κατάδειξης της προτίμησής του. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από την πλευρά του επιτελείου Τζιτζικώστα είναι ότι το σοκ ήταν τόσο ισχυρό που πραγματικά δεν είχαν σκεφτεί καν πριν από το βράδυ της Κυριακής τι θα γινόταν, τι θα έπρεπε να κάνουν στην περίπτωση που δεν θα βρίσκονται στο δεύτερο γύρο. Γι' αυτό και δεν έχουν σενάρια έτοιμα, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακόμα με βεβαιότητα η στάση τους αν θα μιλήσουν ή όχι. Πάντως η εκτίμηση που υπάρχει από τους καλά γνωρίζοντες τα νεοδημοκρατικά είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι επέλεξαν Τζιτζικώστα είναι λογικότερο να στραφούν στην πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, είδαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε και σε ζωντανή σύνδεση εδώ από την εκπομπή μας, ότι βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι ψήφισαν Άδωνη Γεωργιάδη θα στραφούν προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι μόνο επειδή το ίδιο θα κάνει και ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν συγγενικά στοιχεία τα οποία έτσι συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Να θυμηθούμε λιγάκι τι ήταν αυτό το οποίο δήλωσε χθες τέτοια ώρα περίπου ο κύριος Γεωργιάδης για την υποψηφιότητα Μητσοτάκη. Χθεσινή ημέρα ήταν μια μέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έδωσαν βροντερό παρόν για να δείξουν ότι θέλουν την παράταξή μας ισχυρή και ενωμένη. Στο μέτρο που συνέβαλα κι εγώ για να αποκτήσει ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία, είμαι υπερήφανος και για μένα αλλά κυρίως για όλους μου τους συνεργάτες και για όλη την ομάδα. Καταφέραμε μέσα σε λίγες εβδομάδες, ξεκινώντας κυριολεκτικά από το μηδέν, χωρίς μηχανισμούς, χωρίς βουλευτές, χωρίς τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε κόσμο στην επαρχία, μόνο με τη δύναμη των ιδεών, να καταγράψουμε ένα υπολογίσιμο ποσοστό, διψήφιο, όπως ήταν από την αρχή ο στόχος μας, και να καταστήσουμε βροντερή την παρουσία των ιδεών μας μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να συγχαρώ τους συνυποψηφίους μου για ένα πολύ ωραίο προεκλογικό αγώνα. Δεν είχε τις εντάσεις περιγράφονται. Σε γενικές γραμμές ήταν κόσμιος, αξιοπρεπής και ενωτικός. Και πιστεύω ότι συμβάλαμε τελικά όλοι σε αυτό. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον πρώτο νικητή των εκλογών, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Η πρωτιά του άξιζε, διότι αντικατοπτρίζει τον σεβασμό της παράταξης σε έναν άνθρωπο που την υπηρετεί για πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Και φυσικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επάξια κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση
και να διεκδικεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στον επαναληπτικό γύρο της 10ης Ιανουαρίου. Θεωρώ ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Είχα πει από την περασμένη εβδομάδα, όποτε ερωτήθηκα, ότι πιστεύω στον νόμο του Σόλωνος, ο οποίος έλεγε στην αρχαία Αθήνα ότι εκείνος ο οποίος δεν λαμβάνει θέση στα πράγματα όταν υπάρχουν δύο μερίδες, πρέπει να χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Γι' αυτόν τον λόγο και χωρίς αυτό που θα πω να εκλειφθεί γραμμή προς όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, οι πολίτες δεν μπορούν να καθοδηγούνται, έχουν δική τους άποψη, έχουν δικαίωμα να την εκφράζουν όπως νομίζουν και είναι απολύτως σεβαστοί από μένα. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι εγώ προσωπικά στην κάλπη της 10ης Ιανουαρίου θα στηρίξω την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή ήταν η, έτσι, ένα κομμάτι πολύ χαρακτηριστικό της τοποθέτησης του κυρίου Γεωργιάδη. Τώρα, για το δικό μας ρεπορτάζ, να σας πω ότι από την πλευρά του επιτελείου του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αυτό το οποίο καταγράφουμε τουλάχιστον εμείς, είναι ότι υπάρχει μια σχετική, έτσι, ηρεμία, ικανοποίηση, αλλά και βεβαιότητα ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα εκλεγεί τελικά πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιοι θεωρούν ότι τίποτα δεν έχει κλείσει, ασφαλώς και δεν θεωρούν τελειωμένη την υπόθεση, ωστόσο τονίζουν, έτσι, πολύ εμφατικά ότι έχουν περισσότερες, πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη από ό,τι έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κερδίσει αυτούς. Αυτό είναι το κλίμα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, σε επίπεδο κατά κάποιο τρόπο καταγραφής της κατάστασης, περιμένουμε να δούμε τους λεγόμενους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα τοποθετηθούν και πώς θα τοποθετηθούν. Είναι άλλωστε γνωστό ότι αν σε περίπτωση έχουμε μία δήλωση από την πλευρά του Κώστα Καραμαλή, του Αντώνη Σαμαρά και κάποιων άλλων, έτσι, σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τότε αυτό θα παίξει το ρόλο του. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι αυτό θα παίξει το ρόλο του. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια βεβαιότητα για το αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο υπάρχει ως κλίμα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι τα πάντα είναι ανοιχτά, ότι θα συγκρουστούν δύο, έτσι, πολύ σημαντικές σχολές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δύο ρεύματα σκέψης μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Το ένα είναι το συντηρητικό, το καθορισμένο, το κατά κάποιο τρόπο σταθερό στοιχείο της ήρεμης δύναμης που εκφράζεται μέσα από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα εκφραστεί είναι το στοιχείο της ανατροπής. Ένα στοιχείο περισσότερο νεωτεριστικό, παρά το γεγονός ότι αυτό το στοιχείο, το οποίο εκφράζεται φυσικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει στοιχεία περισσότερο νεοφιλελεύθερα σε ό,τι αφορά κυρίως τις προτάσεις του για την οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτές είναι οι δύο, έτσι, εκφράσεις οι οποίες θα συγκρουστούν. Θα δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 10 Ιανουαρίου είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών, θα δούμε τι χαρακτηριστικά θα πάρουν αυτές οι φωνές οι οποίες θα αντιπαρατεθούν προκειμένου να πείσουν τους νεοδημοκράτες. Εμείς θα παρακολουθούμε φυσικά από τις 4 Ιανουαρίου και μετά στενά τις εξελίξεις αυτές, θα φιλοξενήσουμε εκπροσώπους των δύο υποψηφίων και θα δούμε αναλυτικά αυτήν την πορεία. Θα συζητήσουμε το θέμα των νεοδημοκρατών με τους δύο καλούς συναδέλφους, οι οποίοι θα λάβουν τώρα τη θέση τους στο σκηνικό. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε την κουβέντα αυτή.